Καλέα του 38ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας. Βασούλα, ελπίζω να μετάγραψες καλά, ε. Μια βλέα που υψώθηκε μετά από 5 μήνες άοκνης προσπάθειας και συστηματικής εργασίας και μέσω πολλών δυσκολιών. Έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες, το 38ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας έγινε πραγματικότητα και αποτέλεσε μια ηχηρή μορφή αντίστασης απέναντι σε κάθε τι μαύρο, μίζερο και αποπνικτικό. Επί 10 μέρες, η πόλη μας φόρεσε τα γιορτινά, υποδεχόμενη αυτή την τελετουργία της Άνοιξης. Σε όλη αυτή τη διάρκεια της διοργάνωσης, το κοινό έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει είτε από την αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου το θέατρο, είτε διαδικτυακά. Ο Γιάννης Αυγλινός, αφιλοκερδός, στέκεται, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι κάθε μέρα μαζί μας. Ξεπερνώντας κάθε ρεκόρ θεάσεων, 8 συνολικά θεατρικές παραστάσεις, τιμητικά αφιερώματα στους ηθοποιούς Μιχάλη Αεράκη και Κώστα Αρζόγλου. Κάναμε ένα τιμητικό αφιέρωμα στον πρώην Δήμαρχο Καρδίτσας, τον Δημήτρη τον Αρχοντή, για όλα αυτά που έχει κάνει στον τόπο μας. Στο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην Καρδίτσα. Και να προετοιμαστεί το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας για ένα εξαιρετικό σεμινάριο που θα έρθει και μαζί με την ερμηνεύτρια ηθοποιό Βερόνικα Δαβάκη θα μας χαρίσουν στην Καρδίτσα μας. Και βέβαια κλείνουμε σήμερα με το σπουδαίο ερμηνευτή μουσικό Γιώργο Νταλάρα και το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας ανακόφτως το κομμάτι πλέον και θα γίνει. Ευχαριστούμε τους δασκάλους, τους γονείς που περηφανευόμαστε ότι έχουμε το καλύτερο μουσικό σχολείο στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντικρουόμενα αισθήματα μέσα μου. Βρίσκομαι σε έναν χώρο που ξεκίνησαν από εδώ οι προγονείς μου. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό. Ξέρω ότι υπάρχουν ακόμη σπουδαίοι μουσικοί από την οικογένειά μας και χαίρομαι για αυτούς. Θέλω να σας πω κάτι. Βλέπω τόση ώρα και ασχολείστε μαζί μου. Και πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το συνέστημα. Σας ευχαριστώ που ασχολείστε με την περίπτωσή μου. Δεν νομίζω όμως όλα αυτά με αφορούν μόνο συναισθηματικά. Τα υπόλοιπα γίνονται μόνο τους, όπως είπε ο κ. Λάρας. Και επίσης θέλω να σας πω και κάποια από τις παραξενιές που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο προπάπος μας, ο Ηράκλειτος, έλεγε ότι οι θεοί μεθάνε με τις τιμές. Φανταστείτε τι παθαίνουν οι άνθρωποι. Προσέξτε.